Ρωσικά κανάλια Telegram, τα οποία συνδέονται με τον ρωσικό στρατό, ανέφεραν πως έλαβε χώρα μία φωνική επίθεση με πυράβλους μεγάλου βεληνικού των Ουκρανικών δυνάμεων κατά μίας μεγάλης ομάδας στρατιωτών που βρίσκονταν σε ρωσικό στρατόπεδο εκπαίδευσης στην Ανατολική Ουκρανία. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά της Defense Blog, η φωνική αυτή επίθεση λέγεται πως έλαβε χώρα κοντά στην πόλη Ποκρόβκα στην περιοχή του Ιλουβάισκ του Ντονένισκ στις 24 Ιανουαρίου του 2024. Προσωπικού του ρωσικού στρατού διενεργούσε στρατιωτικές ασκήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή την ίδια ημέρα. Το κανάλι Άστρα στο Telegram, το οποίο λέγεται πως συνδέεται με το Κρεμλίνο, δήλωσε την Πέμπτη πως το ουκρανικό πλήγμα κατά του ρωσικού στρατοπέδου πραγματοποιήθηκε κατά πάσα πιθανότητα με πυράβλους που εκτόξευσε το αμερικανικής παραγωγής σύστημα εκτόξευσης HIMARS. Η ουκρανική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τόσο το θάνατο όσο και τον τραυματισμό αρκετών Ρώσων στρατιωτών. Σύμφωνα με άλλες αναφορές ρωσικών καναλιών στο Telegram, τα βλήματα των εκτοξευτών HIMARS σκότωσαν 24 Ρώσους και τραυμάτισαν άλλους 4. Υπόθηκε επίσης πως το στρατιωτικό προσωπικό του στρατού της Μόσχας εκπαιδεύονταν στην χρήση ντρόνους καμικάζι την ώρα της επίθεσης των Ουκρανών. Μέχρι στιγμής το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει τις μη επιβεβαιωμένες αυτές αναφορές. Το Φεβρουάριο θα τελειώσουν τα ουκρανικά βλήματα, λέγεται. Σε άλλη πρόσφατη είδηση τώρα, την οποία μεταδίδει το αμυντικό κανάλι Σβέζντα του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα δουν τα αποθέματα βλημάτων πυροβολικού τους να τελειώνουν ολοκληρωτικά μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, εάν το Αμερικανικό Κογκρέσο μπλοκάρει ή δεν εγκρίνει την αποστολή νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο. Αυτό έγραψε ο Βρετανός δημοσιογράφος και στρατιωτικός ιστορικός Max Hastings στους The Times. Πρόκειται για ένα επίγον και ζωτική σημασία ζήτημα. Η Ουκρανική ηγεσία δεν ξέρει τι να κάνει, πρόσθεσε ο ίδιος. Κατά την άποψή του, το Κίεβο δεν έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική στο ενδεχόμενο να σταματήσουν ολοκληρωτικά οι προμήθειες πυρομαχικών και όπλων από τη Δύση. Ο δημοσιογράφος δεν μπόρεσε να μην παραδεχθεί το προφανές πλεονέκτημα του ρωσικού στρατού στο πεδίο της μάχης, όπως και στο κομμάτι της παραγωγής πυρομαχικών και όπλων, όπως για παράδειγμα αμέτρητων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Ο Χάστινγκς ανέφερε επίσης πως οι λαοί των περισσότερων χωρών της Δυτικής Ευρώπης επιθυμούν τη λήξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, όποιοι και αν είναι οι όροι της Μόσχας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.